Πραγματοποιήθηκε. Η υπνοβασία και του σπιούνεμα είναι φυλακισμένα σε αυτά τα μπολ με το νερό. Στο καλό να πάνε. Μη τα πειράζεις. Δεν πρέπει να χυθεί ούτε σταγόνα, αλλιώς χαθήκαμε. Θα πάω αύριο να ολοκληρώσω την άδεια και θα ξεσφραγιστεί το γραφείο μας. Και ο γραφείο μας, ρε. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει το γραφείο μου για καφέ. Πάρ' το απόβαση. Σε παρακαλώ, Λεωνίδα, θα πληρώσω εγώ το πρόστιμο. Με κορόιδεψες. Όπα. Επειδή πρότεινα μια επένδυση, εγώ έβαλα τα λεφτά μου και εσύ, χωρίς επιχειρήματα, αρνήθηκες να με συναντήσεις ως διευθύνουσα σύμβουλος. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Φύγε! Δεν σε πιστεύω! Με εκβιάζεις εμένα, Μάρκο! Ξέρεις, δεν μου πει η δασκάλα μου, η καινούργια, η Σίλβια, εξάδελφη μου. Πριν από εξετάσεις από κάτι σημαντικό, πρέπει να βρίσκεσαι με ανθρώπους που περνάς όμορφα. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Δηλαδή? Λάση. Σίλβια, τι γίνει και καλέ στην τελετή? Τι θες να γίνει, ρε αγάπη μου και εσύ, ρε, τι θα μπορούσε να γίνει, πιστεύεις αυτά τα πράγματα? Έκαμα μια ζημιά και η Μπιάτα άρχισε να γκρινιάζει λίγο. Τι ζημιά? Τι έγινε! Ποιος ήρθε! Εγώ είμαι, βρε παιδιά! Πώς κάνετε έτσι! Ας ελπίσουμε να έφυγαν μακριά τα κουσούρια και να μην έπεσαν πάνω σας. Τι είναι αυτό? Τι, δεν είναι δικό σου? Ναι, αλλά πώς βρέθηκε στα χέρια σου? Αύριο θα δώσω εξετάσεις. Ναι, αλλά δεν σε ρώτησα αυτό. Αυτό λοιπόν θέλω να το φοράς και να χαμογελάς. Κι εγώ θα παίρνω δύναμη. Δεν είναι μαγικό. Μπορεί και να είναι. Κι εγώ σου υπόσχομαι θα κάνω τα πάντα για να πετύχω. Σύμφωνοι. Α, και να σου πω ότι αύριο δεν θα είναι ο διευθυντής στην Κρητική Επιτροπή. Δεν θα είναι. Άρα θα είσαι εσύ η πρόεδρος. Όχι. Θα είναι μια φοβερή δασκάλα υποκριτική. Η βασική της σχολής. Καλά, δεν θα θες να χάσει μαθημά της. Καλά, κάτσε να περάσω πρώτα. Θα περάσεις. Είμαι σίγουρη, αφού τις κερδίζεις τις γυναίκες. Α, μην το πάμε εκεί. Ελπίζω, κυρία Υποκριτικού, να με θεωρήσει ικανό. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αύριο θα το φοράς. Μη τυχόν και δεν το βάλεις πάνω σου. Τι κάνεις εκεί, απειλείς μέλος της Κρητικής Επιτροπής? Δεν απειλώ, προειδοποιώ. Ουέ και λίμωνο. Αύριο στις εξετάσεις θα είσαι το γούρι μου. Έλα, παιχτάρα μου! Έλα, θηρίο μου! Πού! Κρέας! Καραγκιόζι! Ορίστε, πάρε ένα θηρίο, ρε! Ναι. Θηρίο! Έλα! Τρομάρα του! Έλα! Το θηρίο! Τον καυστήρα καθάριζες, θεία! Θιάφη! Έχω στρες και αγωνία! Έπρεπε να ηρεμήσω την επιδερμίδα μου και να είμαι πιο όμορφη για τον Μάκη. Μπράβο! Μπράβο, χαλουμάκι μου. Και εγώ δηλαδή τώρα έτσι όπως σε βλέπω, κάτι μου κάνεις. Σου προκαλώ πόθο. Όχι, τρόμο. Τόσο άσχημα πήγε η τελετή που έβαλες μάλλον αυτά τα ματζούνια στη μουρίτσα σου για να συνέρθει, ε. Θα δούμε αν πέτυχε η Μπεάτα αύριο. Επίσης η αυριανή ημέρα φέρνει κι άλλα αποτελέσματα. Θα φέρει και το αγώνα. Εσύ έχεις συνέχεια το μυαλό σου στον αγώνα? Τι να κάνω, ρε ματάκια μου, μιλάμε για ματσάρα τώρα. Ο Βλάσης αύριο επανεξετάζεται. Καλά, σωθήκαμε. Ρε Μημάκο, πειράζει να την πέσουμε εδώ πέρα, είμαι πτώμα. Εννοείται, ρε, κι εγώ χαλιά είμαι. Κι εγώ νόμιζα ότι μετά την ύπνωση ξεκουράζεσαι. Αλλά δεν ξέρω, αισθάνομαι κάπως. Εγώ να δεις, σαν να είμαι κρυωμένος, σαν να έχω πειρετό τα πάντα. Τι να πω, ρε φίλε. Λες να με πέτυχε συνεδρία. Αισθάνομαι κάπως περίεργα. Μια ζαλάδα, να την πω. Δεν ξέρω, λες να μας βρει κανένα κακό. Καλά. Το κρεβατάκι μου. Η γωνίτσα μου. Τα! Εγώ! Ενώ ήμουν δίκαιος και θεοσεβούμενος άνθρωπος, ήμουν πάντα φτωχαδάκι. Ενώ άλλοι πλούτιζαν και τα κακοί παλιάνθρωποι και συκοφάντες. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι λέτε? Μην τον ακούς, κάνει το κομμάτι του.
Τι ρε παιδιά, τι. Τι είναι, παιδιά, γιατί είστε εδώ, ρε παιδιά. Ήρθαμε να σου πούμε τα νέα. Τα νέα. Καλά στα νέα. Ξάπλωσα και μυθούμε τώρα και μου τα λες τα νέα αύριο, να είναι χθες ή τα. Είπα, αύριο ο Βλάσης επανεξετάζεται. Ο εξάδελφός μου και φίλος σας. Πρέπει να είμαι εκεί. Ωραία, να είσαι εκεί. Απλά βγάλε αυτό το πράγμα, τη μούρισε, φτιαχτεί ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβες, ανήψη. Θα είσαστε κι εσείς εκεί. Τι, εγώ δουλεύω στη Σόβα, δεν μπορώ. Γάλα ρε Σέλβι, να πούμε λυπήσου μας, έχουμε και δουλειές. Ποιες δουλειές, Μάκη, είναι πιο σημαντικές από το να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους μας. Η μπαλίτσα. Ναι, ο Βλάσης όμως θα ήθελε πάρα πολύ να είμαστε εκεί. Και τι να κάνουμε τώρα ρε Σιλβί, θα χάσουμε το μάτς δηλαδή. Θέλεις Μάκη, να χάσω την υπομονή μου. Χαλούμα! Σου έχω χαλάσει χατήρι ποτέ. Έτσι, δεν θέλω παιδιά να κακοκαρδίσουμε το Βλάση. Να δείτε που δεν θα κλείσει μάτι σήμερα το βράδυ από την αγωνία του. Το νιώθω, το αισθάνομαι. Η Ευγενούλα εμοσχονιά και μικροπαντρεμένη. Έβγηκε και πενεύτηκε πως χάρο δεν φοβάται. Γιατί είναι τα κάστρα της ψηλά και ο άντρας της παλικάρι. Γιατί έχει τους 9 αδερφούς τους καστροπολεμίτες. Πολλά τα κάστρα πολεμούν και χώρες παραδίνουν. Τι κάνεις κύριε Μέμπη. Και ο χάρος σας το άκουσε. Σας πάει στο τραπέζι ρε. Κοιμήθηκε τώρα. Τι έγινε ρε παιδιά. Κάτι πάει καλά εδώ μέσα. Και δεν πάει καθόλου καλά εδώ μέσα. Σκάσε! Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Σου φτιάξα ένα τέλειο πρωινό και φρουτάκια από την παραγωγή στην κατανάλωση. Βιταμίνη Α, Σ και Ε. Για πες, καλύτερα είσαι. Γιατί το λες αυτό? Γιατί όλο το βράδυ χθες έβλεπες εφιάλτες. Και εσύ πώς το ξέρεις? Τι πώς το ξέρω? Είχες ανήσυχο ύπνο και παραμιλούσες κιόλας. Παραμιλούσα και τι έλεγα? Πολλά. Ω, ακόμα και τον Μάρκο φώναζες στον ύπνο σου. Τον Ηλιάδη. Και πώς έγινε αυτό? Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις. Προφανώς απασχολεί. Εμένα με απασχολεί? Γιατί να με απασχολεί? Που δεν πέρασε η πρότασή σου και πέρασε η δική του. Αμάντρε αγάπη μου, και σε να ήμουν η ιδέα σου έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ακόμα και στον ύπνο σου απειλές βλέπεις. Δεν θυμάμαι τι έβλεπα για να σου πω. Πάντως, του μιλούσες πολύ άνετα. Σαν να τον ξέρεις. Άσε μας ρε Αχιλέα, σαν να τον ξέρεις. Εντάξει, ωραία. Θα πάω να σου φτιάξω έναν ωραίο χυμό. Πρέπει να καλμάρουμε όλοι μας. Ήρεμη είμαι. Ναι. Ρεναδάκι μου, πρέπει να συνεργαστούμε με τον Ηλιάδη. Μπορείς. Την ξέρεις την άποψή μου, δεν τον θέλω. Την ξέρω την άποψή σου ότι δεν τον θέλεις, αλλά τώρα που αποφασίστηκε, πρέπει να συμβιβαστούμε όλοι στην ιδέα της Bio Sofo, χωρίς εντάσεις. Όλοι για το καλό της Sofo πασχίζουμε. Α, ακόμα και η Φέη. Φυσικά, ακόμα και η Φέη. Εντάξει αγάπη μου, ό,τι πεις εσύ αγάπη μου, ό,τι πεις. Εγώ δεν φύγω τους πιο πολύτιμους συνεργάτες σου, τη Φέη και τον Ηλιάδη. Τέλος πάντων, πάω για αυτό το χυμό που λέγαμε. Εγώ θέλω καφέ. Δεν έχει καφέ, με συγχωρείς, σήμερα θα πιεις χυμό. Γιατί? Γιατί έχεις πολλά νεύρα και θα έχεις ακόμα περισσότερα με τον καφέ. Χυμό είπαμε, όχι άλλο καφέ σήμερα. Βιταμίνες, βιταμινούλες. Ξύπνα μωρέ, ξύπνα, βρήκες μέρα να κοιμηθείς. Έλα ρε, τι έγινε? Τι να γίνει μωρέ, τι ζούφταξα και μου έκανες αυτό το χουνέρι χθες το βράδυ. Τι έκανα? Σηκώθηκες πάνω και πέρα με τρόμο και σκέφτεσαι άλλες ποίηματα. Ρε, μήπως με μπέρδεψες με τον Ζαχαρία? Όχι μαμάκο, από ό,τι φαίνεται υπνοβατής και εσύ. Είσαι τρελός. Ωραία παιδιά, μου φέρατε καφέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα ειδικά το είχα πάρα πολύ ανάγκη. Γιατί σήμερα ειδικά? Ναι, γιατί σήμερα θα πάω στη Σόφο να πάρω επίσημα την απόλυσή μου. Να δω πώς θα ζήσω τώρα, χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά, χωρίς να πω δικούλα μου. Το δικό στο θέμα άλλη φορά. Δεν έχω ρίξει για κλάψα και μύρλα. Και εγώ σου για αυτή τη στιγμή. Ρε Βλάση, με θεωρείς εμένα χρυσούζι?
Όχι, ρε, αλλά θέλω να κάνω μόνο θετικές σκέψεις σήμερα. Ναι, ορίστε, να μια θετική σκέψη. Όλα εδώ πέρα μέσα με στη σκόνη είναι, ρε. Χάλια είναι όλα. Είναι αυτό θετική σκέψη? Ναι, είναι. Γιατί σημαίνει ότι το βράδυ δεν υπνοβάτησα και δεν καθάρισα. Λες να έκανε καλή δουλειά η Μπιάτα. Καλά, δεν βγάζω άκρη με σας, παιδιά. Πάω να κάνω τη μοναδική θετική σκέψη στη ζωή μου. Ποια είναι αυτή η κόρη μου, έφυγα. Λοιπόν, τελείωνε, Σίκο. Πάμε μέχρι το σπίτι μου να αλλάξω και πάμε από θήκη. Λες. Έλα, για πες για χτες, τι έγινε, έπιασε? Τι να πιάσει, μωρέ, τσάμπα που έτρεχα στις βουνοκορφές να μαζέψω τα μήλη το νερό με την Παρθένα. Πάντως, εμένα καλύτερα μου φαίνεσαι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έφυγε ένα βάρος από πάνω μου και κοιμήθηκα σαν το πουλάκι. Μα φαίνεσαι φρεσκαδούρα. Εσύ τι έγινε, γιατί έφυγες από τη σεάνς? Περάσαμε μούρλια μούρλια με την Μπεάτα, σου λέω, άσε. Και τότε γιατί λες ότι δεν δούλεψε? Γιατί ήρθε η Σίλβια και τα κατέστρεψε όλα. Και τι έκανε δηλαδή? Τους μπουγέλωσε, ρε παιδάκι μου. Έριξε το δικό μου νερό στο Ζαχαρία και το νερό του Ζαχαρία στο Μίμη. Δεν πέτυχε η συνεδρία, πολύ απλά. Αχ, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Ήμουν σίγουρη ότι κάτι κακό θα συμβεί. Τι κακό, μωρέ, να συμβεί σε την Μπεάτα κι εσύ? Το πολύ πολύ ο καθένας να μείνει με τα κουσούρια του. Α, τώρα που το πες. Η ελπίδα από το λογιστήριο χωρίζει. Σκασίλα μου, δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να κοιτάζω τη δουλειά μου. Τίποτα άλλο. Αντίγεια μας. Θα μου πεις καλή επιτυχία, ε, θα μου πεις. Τώρα βέβαια εσύ θες να με ρωτήσεις γιατί τα κάνω όλα αυτά. Εγώ θα σου απαντήσω, αγάπη μου, ότι ο μπαμπάς πρέπει να ξέρει πράγματα. Πρέπει να έχει γνώσεις. Βάλτε αυτό εδώ. Και πρέπει να μάθει πολλά πράγματα. Εγώ με την προετοιμασία έμαθα πολλά πράγματα. Βέβαια, εκτός από γνώση, έχω και πάρα πολύ άγχος. Είναι πολλά τα λόγια. Πώς θα τα θυμηθώ? Τι να πεις και εσύ τώρα. Καλή επιτυχία, μπαμπά. Αυτό θα σου πει. Η κόρη σου θα είναι περήφανη για σένα. Ό,τι και να γίνει. Τι ό,τι και να γίνει. Άκου, ό,τι και... Θα πας εκεί και θα σκύσεις, αγόρι μου. Λέτε, ρε παιδιά, να τα καταφέρω. Εννοείται. Εσύ όταν θες, τα καταφέρνεις. Ακούς, αγάπη μου. Πάμε γέρα με τσαμπουκά τώρα. Έτσι, μπράβο, έτσι δεν θέλω. Θέλω να μου την προσέχετε, δεν ξέρω τι θα έρθω. Ναι, παιδί μου, μη σε νοιάζει. Άσε τη μικρή πάνω μας. Εσύ συγκεντρώσου στο ρόλο σου. Έτσι. Θα τα δώσω όλα για χάρη της. Κοριτσάρα μου. Έλα, ζωήτσα. Ω, κοριτσάκι μου. Αχ, Παναγιά μου, έφυγα. Άντε, άντε, καλή επιτυχία. Πάτε και το καφεδάκι. Καλώς τα παιδιά. Μέρα. Καλημέρα. Δεν φαίνεται. Γιατί, Τέμι μου, γλυκέ μου, Τέμι, κοίτα εδώ τι γίνεται, άλλοι παρακαλάνε. Άντε ρε τερλικός, δεν θα προλάβουμε. Για σένα έχω τηγανίτης με σιρόπι φράουλες, τις κυραντιγόνες από το Πανετόλιο. Αγρινίου. Αγρινίου. Άρε, άτιμη κρίση, και η τηγανίτα ρε φαινέ. Ποια είναι αυτή η Αντιγόνη, ρε παιδιά? Είναι η μαγείρισα της κυρία Μποκουβάλας, καταπληκτικιά. Μάλιστα, ωραία. Θείο, τρώ για να φύγουμε. Και δεν μου λες, Βανούλα, τι ακριβώς πρέπει να προλάβετε και επίσης γιατί μαζεύτηκε όλος αυτός ο συρφετός στο σπίτι μου πρωί-πρωί? Πρέπει να πάμε να συμπαρασταθούμε στο Βλάση, έτσι είπε η θεία η Σίλβια. Είναι άρρωστος. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα κολλητικό και να μου φέρετε μικρόβια στο σπίτι. Έχει πάνε εξέταση ο Βλάσης. Λοιπόν, τέρμα το πρωινό. Κάτσε ρε ματάκια μου να φάμε την τηγανίτα από το Πανετόλιο. Αγρινίου. Ναι, αφήστε τις τηγανίτες τώρα. Βανούλα, εσύ θα μείνεις εδώ να ετοιμάσεις το κιουνεφέ το γουρλίδικο για να γιορτάσουμε την επιτυχία του μαθητή. Το κιουνεφέ μας έλειπε αυτή τη στιγμή. Άντε, φτιάξε το. Κιουνεφέ. Σαν εγώ, κυπριακό θα είναι. Πε! Ονειβά! Τακό. Σπασίμπα. Βρεούρτ. Άντε, εσείς που είστε, αργήσατε. Γιατί ρε Φωτάρα, θα μας βάλεις απουσία? Κοιμηθήκαμε στο Βλάση χτες το βράδυ. Του ευχηθήκαμε και καλή επιτυχία, δίνει εξετάσεις σήμερα. Άμα του ευχήθηκες εσύ καλή επιτυχία, τότε η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. Φωτή, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό το αστείο, ε! Δεν είμαι χρουσούζης. Ναι, καλά. Να σας πω, η συνεδρία πώς πήγε χθες? Γιατί η Σίλβια είπε κάτι ακαταλαβίστηκα, δεν έβγαλε άκρη. Καλώς την όμορφη. Καλημέρα και σε εσάς. Κάθε φορά που έρχεσαι, ομορφαίνεις στην αποθήκη. Θα έρχομαι πιο συχνά από εδώ και πέρα. Για να μας βλέπεις? Όχι, γιατί ξεκινάω δουλειά. Ναι, εγκαταστάθηκε πλέον και επίσημα το αφεντικό μου εδώ. Αλήθεια. Και σε ποιο γραφείο θα είσαι? Γιατί ρε μεγάλε, για να το διακοσμήσεις? Όχι, για να ξέρω που θα ξεροσταλιάζω. Αλήθεια, θέλω να σε ρωτήσω. Έχεις πολύ καλή γραμμοσώμα. Πώς το έχεις φτιάξει, πηγαίνεις γυμναστήριο? Όχι. Μήπως να πάμε να γραφτούμε μαζί, να πηγαίνουμε παρέα? Μπα, όχι, μωρέ, δεν έχω χρόνο. Ρε, δεν αφήνετε τα σωρόπια, λέω εγώ!
Τι είπατε, τρε Ζαχαρία. Τι να πω, ζάχαρο θα πάθω ρε με αυτά εδώ πέρα που ακούω. Α, ρε κοπελιά, εδώ πέρα κι εγώ είμαστε. Θα μιλήσει το αφεντικό σου. Για ποιο θέμα? Για το δικό μου το θέμα. Μου είπε ότι θα με βολέψει κάπου εκεί πέρα στη Διοσόφο, πώς τη λένε αυτή. Α, μπράβο, στη Διοσόφο. Ναι, γιατί εγώ σήμερα μπορεί να πουληθώ από τη Σόφο. Εκτός κι αν το έχει ξεχάσει η σταθά του, ε. Να το ξεχάσει η σταθά του, με τη μνήμη Γκαμίλας. Καλημέρα. Φώναξε μου σε παρακαλώ τον Ζαχαρία να τελειώνω μαζί του και με τα τυπικά. Εντάξει, αλλά να ξέρετε ότι είστε πάρα πολύ άδικοι μαζί του. Ορίστε. Πρέπει να πάρετε πίσω την απόφαση για την απόλυσή του. Γνώμη μου, έτσι. Δεν σε πληρώνουμε εδώ για να μας λες τη γνώμη σου. Ειλικρινά, αν απολύσετε τον Ζαχαρία, όλοι θα σας μισήσουν. Τι έχεις πάθει εσύ, τι θράσος είναι αυτό? Πού είναι η γνωστή σου δουλοπρέπεια που όλοι αγαπάμε να μισούμε, Λατάνια? Δεν ξέρω, αλλά θέλω να λέω την αλήθεια, γιατί με πνίγει το δίκιο, γι' αυτό. Αλήθεια και δίκιο. Εσύ. Ναι, είναι θέμα αρχών. Τέλος πάντων, πάω να πάρω την απόλυση, αλλά ξανασκεφτείτε το. Είπε είναι θέμα αρχών η γνωστή ανήθικη παντζαρομαλούσα. Η φαρμακερίδη πρόσωπη οχιά. Ναι, αφίσκο μου φαίνεται και εμένα, αλλά συμφωνώ. Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει με τον Ζαχαρία. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό σχέδιο. Mm-hmm. Εγώ σου λέω, εσύ σημειώνεις. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος. Mm-hmm. Εδώ θα είναι το συσκευαστήριο. Ναι, για λέγε, για λέγε. Εδώ φαντάζομαι το χώρο που θα γίνεται η παραγωγή. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Συγκεντρωθείς λίγο. Σκούζι, κάρο μοιό. Κάρο, τι κάρο. Θα κουβαλήσουν και κάρο στην αποθήκη. Θα σκούζει κιόλας. Σκουριασμένο θα είναι. Α, σημείωσε να ρωτήσουμε τι γίνεται με το θέμα της πυρασφάλειας. Πολύ σημαντικό. Φωτιά στο Σαββατόβραδο. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Θα μου χαλάσουν την αποθήκη, τα πουλάκια μου. Και εδώ, όπως βλέπεις, σε αυτό το χώρο είμαστε. Εδώ θα είναι ο βασικός χώρος του χημείου. Εκεί θα εμποδίζει τα κλάρκα, σκετή. Τι κάνεις εσύ εδώ? Αποχαιρετώ τις σκούτες μου. Αποχαιρετάς τις σκούτες σου ή προσπαθούσες να κρυφακούσεις, Ζαχαρία? Όχι, όχι, κύριε Ηλιάδη, καλέ μου κύριε Ηλιάδη, με αυτό τις προάλλες που λέγατε... Ναι, ναι, θα τα πούμε άλλη ώρα. Τώρα έχω δουλειά με τη γραμματέα μου. Εντάξει? Πάμε να σου δείξω το δόνο πριν το χώρο. Τι κάνεις εδώ? Άκουγα. Κρυφάκουγες θες να πεις? Να μην ξέρω τι γίνεται στην αποθηκούλα μου, ρε. Ρε, έλα εδώ. Έλα μη σε καταλάβει ο καινούριος και δεν σε προσλάβει τελικά. Άσε με, ρε. Έλα, τελείωνε, τελείωνε. Πήρε τηλέφωνο η Κατερίνα, σε ζητάει φέη πάνω. Ήρθε η ώρα. Μήπως να μιλούσες στον Ηλιάδη πρώτα? Δεν γίνεται. Με πήρε προηγουμένως είδηση και τα έκανα μουσκεμα. Δεν μ' ακούει τώρα. Οπότε, Φωτούλα και Άγιος ο Θεός. Βοήθειά μου. Τώρα. Βλάση, ψάχνω το Μίμη, δεν το βρίσκω πουθενά. Πού έχει πάει το παλιό παιδό? Δεν είναι στη δουλειά του. Όχι, θέλω να με βοηθήσει με την άδεια, ρε παιδί μου. Τώρα βρήκε έναν εργατικό το ζωτόβολο. Δεν μου λέει αυτό, Θοδωρή. Από πάντα υπνοβατούσε ο Μίμης. Τι εννοεί, Βλάση? Ο Μίμης δεν υπνοβατούσε ποτέ. Τώρα και υπνοβατεί και απαγγέλει και ποίηματα. Απαγγέλει ποίηματα? Ναι. Ρέλες, δεν τον έχω επηρεάσει εγώ με τις εξετάσεις μου. Να το, εσύ τον χάλασε το Μίμη. Ήτανε που ήταν ζαβός, τώρα έχει παραγίνει. Δεν μπορεί τώρα έχει παραγίνει επειδή έχει λίγο ανήσυχο ύπνο. Μα ο Μίμης δεν είχε ποτέ ανήσυχο ύπνο, Βλάση. Τώρα έχει. Και λέει και ποίηματα. Μα ποτέ ο Μίμης δεν απήγγειλε ποίηματα. Μου είπε ένα για την. Πώς τη λένε, μωρέ, την. Ευγενούλα Μοσχονιά. Την ξέρεις? Την Ευγενούλα? Ναι. Όχι, ποια είναι αυτή? Έλαντε. Πρέπει να τον πάω οπωσδήποτε στο γιατρό. Να τον πάω σε γιατρό. Πάω γιατί έχω δουλειά, πάω εξετάσεις. Α! Καλή επιτυχία, αγόρι μου, να σκίσεις. Φώτη! Φώτη! Πού είσαι? Δεν είναι εδώ οι εργάτες, κυρία Προκοπίου. Και πού είναι? Πήγαν τον Ζαχαρία στην πρόεδρο. Πήγαινε, ζωγραφιά. Δεν θα σε χρειάζεται προς το παρόν. Μάλιστα. Πρέπει να μιλήσουμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα εκτός δουλειάς. Okay, τότε να μιλήσουμε για δουλειά. Θέλω να δεις τα σχέδια για το χημείο. Τα ξέρω τα σχέδιά σου. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάω επάνω. Ό,τι θέλεις μπορεί να μου στείλεις mail. Okay, θα τα πούμε επάνω. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, ε. Συγγνώμη, μου κάνετε υποδείξεις, κύριε Ηλιάδη. Όχι, απλώς ενημερώνω για το στάτους αυτή τη στιγμή.
δεν είσαι πια η σύμβουλός με ενάντια στη Σόφο. Έτσι δεν είναι? Μίλα πιο σιγά. Δεν είμαστε μόνοι στην αποθήκη. Οκ, τότε. Να κανονίσουμε να βρεθούμε. Πες μου πού και πότε. Ποτέ και πουθενά μαζί σου. Καλά καψόνια του κάνει η Φέη. Γιατί το είπα να περιμένει έξω? Για suspense, παρατείνει το μαρτύριο. Πώς να αντέξω δυστυχής. Τι κάνετε εδώ, κουτσομπολιό? Γυρίστε γρήγορα στη δουλειά σας. Αυτό θέλω, Ρενάτα μου. Αλλά η Φέη με περιμένει με την απόλυση. Συγγνώμη, Ζαχαρία. Προσπάθησα να της αλλάξω γνώμη στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά εκείνη ανένδοτη. Μην ανησυχείς όμως, θα κάνω ό,τι μπορώ. Τι θα κάνεις? Κοίταξε, αν προχωρήσεις στην απόλυση, θα φροντίσω να προσληφθείς ξανά. Είτε εδώ, είτε σε κάποια άλλη εταιρεία. Καλά. Μου χρυσώνει το χάπι. Έλα, βρε Ζαχαρία μου, ηρέμησε. Μπορεί να καθυστερεί γιατί το ξανασκέφτεται. Λατάνια, πες τον Καρχαρία να έρθει στο γραφείο μου. Τώρα. Πολύ πνερό μας βγήκε αυτή η ζέτσα. Κι εγώ έφτιαξα καφεδάκια να πιούμε. Τζα! Καλημέρα, παιδιά! Πάνω στην ώρα σας έφερα από το φούρνο κρυτσινάκια, λουκουμαδάκια, ντονατσάκια, τυροπιτούλες. Καλά, ρε. Με ντονατσάκια, τυροπιτούλες και κρυτσινάκια νομίζω θα με του πάρεις. Δεν πιάνει. Λεωνίδα, σε παρακαλώ, άσε με να κάνω καφενείο το γραφείο σου. Τρελός παπάς σε βάφτισε. Ρε συ, Λεωνίδα, δεν θα ξανακάνουν ελέγχους και αυτόν που μου έκανε την καταγγελία θα τον βρω εγώ και θα τον περιποιηθώ. Τίποτα δεν θα κάνεις, ρε. Τίποτα. Αρκετά έκανες. Ρε παιδιά, ποιος λέτε να έκανε την καταγγελία? Ανταγωνιστής, Φλωρέτα μου, ανταγωνιστής. Τι περιμένεις? Μα ανταγωνισμός και στο καφέ, πού ζούμε πια? Πάντως, εγώ θα ζητήσω από την υπηρεσία ελέγχων να ξεσφραγίσει το γραφείο. Και μόλις γίνει αυτό, θα μαζέψεις και εσύ τα τζεζερέδια σου και θα φύγεις από εκεί μέσα. Και πού να πάω, Λεωνίδα μου? Κάπου και να αρχίσεις να σκέφτεσαι τα λάθη σου. Που σε ρωτούσα τόσο καιρό τι έκανες με την αίτηση και μου έλεγες όλα καλά. Εγώ την έκανα την αίτηση. Κάποιο λάθος έγινε. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, Θόδωρα. Το μήνυμα είναι από την υπηρεσία υγειονομικού. Έπειτα από σχετικό έτοιμά σας, σας γνωστοποιούμε πως δεν βρέθηκε αίτηση για άδεια στην υπηρεσία μας. Σας παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας. Είσαι ψεύτης, ρε. Γιατί δεν έκανες την αίτηση? Γιατί δεν είναι να πλέξεις με την γραφειοκρατία τώρα. Ούτε με απατεώνες. Από το γραφείο μας έφυγε στο δωρά. Λυπάμαι. Πάντως, Αδωρή μου, σε ευχαριστούμε για τα κριτσίνια. Ξεμάλιασε το καλά, να γίνει αφρός. Κοίτα τώρα εδώ! Τι ώρα θα είναι έτοιμο αυτό το κιουνεφέ? Γιατί, έχετε δώσει ραντεβού μαζί, θα πάτε κάπου? Για να το δοκιμάσω, σαχλή. Ναι. Έλα, δεν πάτε στην δουλειά σας να με αφήσετε στην ησυχία μου? Δεν είναι για τα δόντια σας, για το Βλάση είναι. Για το Βλάση? Μου πήρε μια φορά τη γυναίκα, δεν θα μου πάρει και το κιουνεφέ? Μα δεν λέτε εκεί πέρα που έχετε γλιτώσει από την κακατσούρη, τι θέλετε και ξαναμπλέκετε? Κουτουρά, προσέξε πως μιλάς για τη μέλουσα γυναίκα μου. Α, ναι. Δεν έχει γονίτσα από το κιουνεφέ. Λοιπόν, άντε, φύγετε να με αφήσετε στην ησυχία μου, με ζαλίσατε. Α, έτσι. Λοιπόν, δεν σε έχω ανάγκη. Τώρα θα δεις. Έλα, ζωγραφιά μου. Τι κάνεις, που είσαι, έχεις δουλειά? Α, όχι. Ωραιότατα. Έλα από την έπαυλη, έτσι να κάτσουμε να τα πούμε. Επιτέλους να μπει και ένας άνθρωπος εδώ πέρα. Να μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες. Α, και ζωγραφούλα μου, έχουμε και κιουνεφέ. Δεν το χαλαλίζω για εσάς και τη μουτζούρα το γλυκό μου. Και έκαπ το σούπερ μάρκετ και πολύ σας είναι. Λιουστ. Σε περιμένω. Έλα, ρε, Βλάση, πάνω κάτω. Ρέμισε. Ήρεμος είμαι, ήρεμος είμαι. Αγόρασα κάτι εισιτήρια για το θέατρο μου, κάτι εσύ. Ξέρεις ποια θα σε εξετάσει στην επιτροπή μέσα? Έχει περπατήσει στις πασαρέλες του Μιλάνου και έχει κάνει και διεθνή καριέρα στην Ιταλία. Αν ήθελα να γίνω μοντέλο, θα την εξετάσει στη Φέη. Δεν σε βράζει! Συγκεντρώσου, για όνομα του Θεού! Τα μάθα εγώ, την κατηγέρισα. Θα κοιτάξω εγώ να πάρω μετά αυτόγραφο από αυτήν. Λοιπόν, η πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής έχει κάνει διεθνή καριέρα στην Ιταλία και έχει παίξει και σε ταινία του Σορεντίνου. Αυτός δεν ήταν τερματοφύλακα στην ΑΕΚ? Συγκεντρώσου, παιδάκι, θα γίνεις ηθοποιός. Σκηνοθέτης είναι ο άνθρωπος. Ωραία, ναι. Εσείς όμως, γιατί με ακολουθήσατε, ρε παιδιά? Για συμπαράσταση, βρε Βλάση μου. Καλά, εγώ μη σε παραμυθιάζω. Μας είπε ότι αν δεν έρθουμε, δεν έχει το βράδυ κιουνεφέ. Τ' άκουσα. Οπότε κοίτα να τα πας καλά, γιατί θέλω να το δοκιμάσω. Άντε καλέ, μην τους ακούς αυτούς. Αστειεύονται. Αυτή εδώ είναι αυθόρμητο κοινό. Και η νούμερο ένα θαυμάστριά σου, ξέρεις ποια είμαι? Εγώ. Λοιπόν, άστο τώρα. Στήσου.
Τι να στηθώ, εξαδέρφη. Δεν έχω γίνει διάσημος ακόμα. Κάτσε να γίνω πρώτα ηθοποιός, να βγω σχολή, δηλαδή να πάω σε ένα σύριαλ και μετά να φωτογραφίσω. Μην ανησυχείς καθόλου. Είμαι προνοητική. Ήδη την έχω ράψει την τουαλέτα για τα Όσκαρ. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι αυτά που συμφωνήσαμε να βάλεις και τα έφερα. Όχι, εξαδέρφη, καλύτερα να πάω με τα δικά μου τα ρούχα, να αισθάνομαι πιο άνετα. Γιατί? Και το styling όλο που σκέφτηκα εγώ, τι θα το κάνω με μάνα μου. Δεν μπορώ τώρα καπέλα τώρα και. Τι είναι δυνατό, τι είναι καπετάνιο. Όχι. Σημάδι, δεν θα σε αγχώσω. Πρέπει να είσαι χαλαρός αυτήν την πολύ σημαντική στιγμή. Αν και νομίζω ότι θα έπαιρνες κάποια υψηλή βαθμολογία με αυτά τα ρούχα. Ξέχασε το, ξαδέδι, δεν φοράω τώρα καπέλα και τέτοια. Ούτε έναν αξεσουάρ. Όχι. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Θα τα βάλει ο Μάκης το βράδυ. Ρε θείες, τι κάνετε τα βράδια. Άστο τώρα, δεν τις παρούσες, θα τα πούμε άλλη στιγμή. Αμάν! Τι έγινε? Ξέχασα τα λόγια. Άντε καλέ, σιγά! Θα τα θυμηθείς! Από το άγχος είναι, ρε Βλάση. Και εγώ κάθε φορά που πριν από μια μαντινάδα έτσι νιώθω, αλλά τελικά τα θυμάμαι πάντα. Παραγία μου, Χριστέ μου, θα γίνω ξεθεία. Θα ρεζιλευτώ σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Θα ρεζιλευτώ, θα καταφέρω. Έλα, ρε, μη φοβάσαι, φοβούνται τα παλικάρια! Βλάση μου. Σκατά! Σκατά! Στα μούτρα σου. Ρε θεία, τι λες τον άνθρωπο! Κασίλβη, γιατί τον βρίζεις! Ρε πάτε καλά! Δεν είναι βρισιά! Είναι ευχή, ρε. Για δυσκυλίους. Όχι ρε παιδιά! Λοιπόν, ακούστε. Παλιά στο Παρίσι, όταν ανέβαινε μία παράσταση, ερχόντουσαν τα κάρα με τα άλογα και έκαναν κοπριά μπροστά από το θέατρο. Καλά, όλα αυτά τι σχέση έχουν με το Βλάση? Τίποτα, παιδί μου! Απλά, όσο πιο πολύ κοπριά μπροστά από το θέατρο, αυτό σήμαινε και τόσο πιο πολύ θεατές. Άρα, επιτυχία. Άρα, σκατά, σκατά, μερντ, μερντ. Τέτοια λέει και με καψουρεύει. Ναι, καλά, εγώ δεν μπορώ να ευχηθώ με κοπριά στον άνθρωπο. Βλάση, απλώς καλή επιτυχία. Άντε, Βλάση μου, είσαι έτοιμος? Τώρα, εκτός από άγχος, θέλω να πω κι εγώ για να κοπριά. Με τόση κοπριά που άκουσα ο άνθρωπος, λογικό είναι να πούμε. Να περάσει ο Βλάσης ο Ποκλέος, παρακαλώ. Ναι. Να πω εδώ. Πού σου μη σε ματιάσω. Γερά Βλάση, bon chance. Bon filet και bon jour στα μούτρα. Καλή επιτυχία. Συγκεντρώσου τα λόγια. Συγκεντρώσου το και να φέρε. Μα συγκριτικά δεν είναι τα ίδια. Ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, έφερα τα σχέδια της αποθήκης για την κυρία Προκοπίου. Ωραία. Σ' αφήνω να τα δείτε με την ησυχία σας. Εγώ πάω στη λατάνη να πάρω μια εκτύπωση. Θα σταματήσεις να μου αποφεύγεις? Ευχαριστώ. Οι κινήσεις που κάναμε τελευταία με τη Σόφο απέδωσαν. Πάμε ανωδικά. Να και οι αριθμοί. Σοβαρά? Και να φανταστείς ότι κάποιοι καλοθελητές μου έδωσαν στοιχεία χρεοκοπίας. Ορίστε. Ποιος? Τι στοιχεία? Ήταν εμπιστευτικά, αλλά ατράνταχτα. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα εσύ μου λες ότι έχεις στα χέρια σου στοιχεία που δείχνουν τη δήθεν χρεοκοπία μας? Όχι, Μάρκο, αυτά είναι ψέματα. Συκοφαντική δυσφήμιση. Θέλω να τα δω τώρα. Δεν τα έχω στα χέρια μου, αλλά θα μπορούσα να τα έχω. Ρενάτα, τι λες εσύ? Υπάρχει περίπτωση αυτή η κίνηση να γίνει από εδώ μέσα? Υποψιάζεσαι κάποιον? Θα τα βρούμε. Δεν είναι της ώρας. Σημασία έχει ότι όλα πάνε καλά. Σωστά. Σωστά. Έλα, ζωγραφιά μου, πέρασε, κάθισε. Ευχαριστώ. Έτσι, άνετα, άνετα, φυσικά. Μια χαρά είμαι. Γιατί με κάλεσες? Έχω μία ιδέα και θέλω να τη συζητήσεις με τη Σιτσιλιάνα. Συμβαίνει κάτι? Θυμάσαι τη συζήτηση που κάναμε τις προάλλες για το θέμα της Φέης, ότι είναι αδιέξοδο? Είναι. Και ότι πρέπει να κάτσω να σκεφτώ σοβαρά? Πρέπει. Λοιπόν, σκέφτηκα. Επιτέλους! Πρέπει να επιταχύνω τις διαδικασίες για να βγούμε από το αδιέξοδο και θέλω να ξέρω από τη Σιτσιλιάνα αν αυτό αλλάζει κάπως τα δεδομένα. Δεν καταλαβαίνω, να επιταχύνεις τι? Το γάμο μου. Με τη Φέη. Ναι, ζωγραφιά. Επιτέλους, το σήμα ότι η Φέη αλλάζει το πήραμε. Δεν το νιώθω πια αδιέξοδο και θέλω να έρθει να μείνει εδώ μαζί μου στην έπαυλη. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί θέλω να της κάνω μια κανονική πρόταση γάμου. Για έναν κανονικό γάμο. Με εκκλησία, παπά, κουμπάρο, τα πάντα. Αρκετά την τζουρουφλήσαμε. Τέλος πάντων, εγώ το πήρα απόφαση. Θέλω να την παντρευτώ άμεσα. Ζαχαρία μου, ήθελα κι εγώ προσωπικά να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά τα χρόνια που προσέφερες στην εταιρεία μας. Σας ευχαριστώ, κυρία Φέη, και έχω να προσφέρω πολλά χρόνια ακόμα, πάρα πολλά, μέχρι τη σύνταξη, μέχρι το τέλος του κόσμου. Λυπάμαι, Ζαχαρία μου, αλλά δεν θα πάρω. Επειδή όμως είμαι μεγαλόψυχη, αποφάσισα να σου δώσω μεγαλύτερη αποζημίωση,
παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η εταιρεία. Να είστε καλά, κυρία Φέη, αλλά δεν θέλω αποζημίωση. Α, ακόμα καλύτερα να μην σου δώσουμε να κάνουμε και οικονομία. Όχι, δεν καταλάβετε. Εννοώ θέλω να μείνω στη θέση μου. Αχ, τι κρίμα. Δυστυχώς, Ζαχαρία μου, δεν γίνεται. Η υπνοβασία σου είναι επικίνδυνη. Μην ανησυχείτε, δεν παθαίνω τίποτα. Δεν με νοιάζει για σένα, Ζαχαρία. Σκασίλα μου, για την εταιρεία εννοώ. Είπα και εγώ τέτοια λαχτάρα για τον εργαζόμενο. Είχες πρόσβαση σε γραφεία, δρομολόγια, πολύ ευαίσθητες πληροφορίες. Θα μπορούσε με ένα λάθος να έχουν διαρρεύσει πολύ ευαίσθητα και σημαντικά στοιχεία της εταιρείας. Σας παρακαλώ, κυρία Φέη, κρατήστε με. Δεν θέλω να μείνω στη θεσούλα μου. Σας υπόσχομαι, θα τα βολέψω έτσι με το χούι μου. Θα κάνω ότι. Να, χτες πήγα και σε ειδικό. Γιατρό? Περίπου. Όχι, Ζαχαρία μου, λυπάμαι. Όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα κάποια στιγμή αλλάζουν. Ναι, σωστά, αλλάζω. Όπως πρέπει να αποδεχτείτε κι εσείς την εξέλιξη με το Βλάση. Ορίστε. Ο Βλάσης, λέω, άλλαξε. Και αυτή τη στιγμή φέρνει τούμπα τη ζωή του. Τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Βλάσης? Δεν ξέρω. Είναι κι αυτό εδώ το χαρτί μπροστά, δεν μπορώ να δω. Καρχαρία! Ή πουλιοχιά φίδι κολοβό, λέγε, τι ξέρεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Α, δεν μπορώ να πω. Εγώ έχω πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Καρχαρία! Πρόσεχε καλά. Εάν μου πεις αυτή τη στιγμή τι ξέρεις, υπάρχει περίπτωση να ξανασκεφτώ αυτό εδώ το χαρτί. Για σκέψου λοιπόν, πού είναι τώρα ο Βλάσης, τι κάνει, τι γίνεται? Κύριος Αποκλέος. Ναι, μάλιστα. Γεια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επανεξέταση, ειδικά για τη δεύτερη ευκαιρία που μου δώσατε. Τι θα μας παίξετε? Πλούτο. Από Αριστοφάνη. Τον Πλούτο? Όχι, όχι, το Χρεμιλό. Α, μάλιστα. Πολύ ωραίος ρόλος. Τον δουλέψατε αρκετά, κύριε Σοφοκλέος. Δεν ξέρω, εσείς θα το κρίνετε. Με εμάς στην Επιτροπή πρέπει να νιώθετε καλά. Εμείς ήρθαμε εδώ για να σας απολαύσουμε. Αν νιώσετε τώρα κάπως περίεργα, πράγμα πολύ φυσικό, απλά αγνοήστε μας. Ναι, το μόνο εύκολο είναι αυτό για μένα. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Όταν είσαστε έτοιμος, παρακαλώ, ξεκινήστε. Μάλιστα. Μάρκο, εμένα με συγχωρείς, πρέπει να πάω στο τμήμα marketing. Δεν θα αργήσω να επιστρέψω. Με εκβιάζεις, έτσι δεν είναι? Λάθος κατάλαβες. Και αυτά που έλεγε στον Αχιλλέα για τα στοιχεία χρεοκοπίας τι είναι, καψόνι? Πού το έχω το μυαλό μου? Ξέχασα το έγγραφο για το τμήμα marketing. Το οποίο είναι. Πού το βάλα, ρε παιδιά? Εσύ μου τα έδωσες αυτά τα στοιχεία. Τα φαντάστηκες γιατί σε βολεύει. Με εξαπάτησες. Έτσι είπα σε αυτό το συνεργάτη μου, λοιπόν. Με εξαπάτησες. Οπότε ως εδώ. Τέρμα. Και από τότε κόψαμε κάθε επαφή. Μάλιστα, μάλιστα. Τι είναι, Καταρινά? Ορίστε, είναι τα έγγραφα που μου ζητήσατε πρωτύτερα. Ευχαριστώ. Μπορείς να πηγαίνεις. Δεν γίνεται να μιλήσουμε εδώ μέσα. Μας διακόπτουν συνέχεια. Δεν έχουμε να πούμε και τίποτα. Όχι και έτσι. Μετά από όσα συνέβησαν μεταξύ μας. Δεν συνέβη και τίποτα μεταξύ μας. Έχουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ας τα συζητήσουμε κάπου έξω. Να τα λύσουμε μια και καλή. Σκέψου το. Εγώ, ενώ ήμουν θεοσεβούμενος και δίκαιος άνθρωπος, πάντοτε ήμουν φτωχαδάκι. Ενώ άλλοι ήσαν πλούσιοι, ενώ ήταν κακοί, κλέφτες και συκοφάντες. Αποφάσισα να πάω στο μαντίο, να ρωτήσω το Φίβο, όχι για μένα, το δύστυχο. Εγώ έτσι κι αλλιώς, τα έχω φάει τα ψωμιά μου, αλλά για το γιο μου, το μονάκριβο. Ήθελα να μάθω, μπας και πρέπει να αλλάξει τρόπους, να γίνει κακός, να γίνει κατεργάρης, να μην έχει ούτε ιερό ούτε όσιο, γιατί κατά πώς φαίνεται, έτσι συμφέρει στη ζωή. Και τότε ο Φίβος αποβάθηκε από τον τρίποδο. Καθώς θα βγαίνω από το μαντίο, όποιον που το συναντήσω, θα τον πάρω σπίτι.
Ξεκίνησε πολύ δυναμικά ο μαθητής μου. Είμαι πολύ περηφανή. Τι μονόλογο έχει. Πλούτο. Το σκυλί του Γκούφι. Έλεος, ρε Σιμάκι. Ο Βλάσης κάνει χρεμήλο. Τι σπάτη, γιατί το βρίζεις πάλι τον άνθρωπο. Θεέ, βλέπω από τέχνες πάνε πολύ καλά, ε. Ποιο μιλάει τραγατάκι σε μένα, να πούμε. Ε, που 10 χρονών έπαιζα με μεγάλη επιτυχία τον παπά στη Λερό. Τον ιερωμένο στα σχολικά τα σκέτς. Όχι, ρε Σιλβί μου, ξύπνα. Παπά, εδώ παπά, εκεί παπά, στον παπαζί, πώς το λένε. Τι σχέση έχει αυτό τώρα, ρε Θεέ, για τέχνες λέμε. Ξέρεις τι τέχνη θέλει το χαρτί, αγοράκι μου. Χριστέ μου, μέσα ακούγεται Αριστοφάνης και εδώ μιλάνε για παπατζίδες. Ας την αλέει. Έχεις καμία τραπουλίτσα να σου δείξω 5 πράγματα στο πόδι. Έτσι βγαίνοντας, βρήκα αυτόν. Το ρώτησα, ποιος είναι, αλλά εκείνος, Μούγκα. Αναγκάστηκε και το φοβέρισα. Και εδώ δεν μου ξεστόμησε. Ο Πλούτος. Ακούς κάτι? Όχι. Φτάνει στο τέλος του μονολόγου. Συ Πλούτος, ούτως αθλίως διακείμενος. Ω Φίβα Απόλλων και Θεοί, και δαίμονες και Ζεύ, τι φύς, όντως εσύ ο Πλούτος? Τι λέτε? Ρε παιδιά, για δεν ακούγεται τίποτα. Τι θες ακούγεται? Ξέρω εγώ, μπράβο, ο ήχος του θεάντου. Ο ήχος ντομάτα σου κάνει. Άμα δεν ακούς χειροκρότημα, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για το μαθητή σου. Σιωπή εσύ, παπατζή. Ρε παιδιά, τι χειροκρότημα θέλετε να ακουστεί? Τρεις άνθρωποι είναι μέσα όλοι και όλοι. Ωραία, από τώρα θα γίνουν 4. Τι? Τα μπουκά. Έλα εδώ, πάστα. Καλέ, θέλω να μάθω άμα τους άρεσε ή όχι, αφήστε με να μπω να δω. Ρε, πάρ' τα λιό σου, λέω. Θεία, κάτσε ήσυχη. Θεία, πίσω. Πίσω, ρε. Πίσω σας. Άντε, ρε παιδιά, πείτε τίποτα, ρε παιδιά. Μπουκάρω. Μην παίζεις με τη θεία σου. Δεν είμαι εδώ, Μάρκος. Βγήκε πριν λίγο. Πού πήγε? Δεν ξέρω και ούτε με ενδιαφέρει. Η Κατερίνα σου έφερε αυτά τα έγγραφα. Έφαγε σουβλάκι. Μυρίζει τζατζίκι. Όχι, δεν έφαγα σουβλάκι. Και δεν μυρίζω κάτι. Περίεργο. Θα κατάλαβα λάθος. Ή θα σου μύρισε. Ορίστε. Τι ορίστε? Λέω, ρε παιδάκι μου, τώρα τελευταία έχεις αναγούλες, ζαλάδες. Τώρα αρχίζεις και μυρίζεις διάφορα. Πού το πας, δεν καταλαβαίνω. Το πάω, Ρενάρτα. Μήπως είσαι έγκυος? Έγκυος? Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Δεν κατάλαβα. Τόσο αστείο σου φαίνεται εσένα να κάνουμε ένα παιδάκι που γελάς κιόλας. Μιλήστε καλέ, καλά σας λέει. Πώς τα πήγε? Η κυρία ποια είναι? Η Ζαβρά. Πώς σας φάνηκε ο χρεμήλος μας? Μια σήμαντη, μια τυποτένια, εμείς δεν είναι σημασία. Δηλαδή δεν ξέρει τι λέει αυτή τη στιγμή, περαστική απ' έξω θα είναι. Συγγνώμη, εσύ, τα γυαλιά που τα βρήκες? Τα έδωσε ο Θόδωρας. Α, μάλιστα. Να σου πω, τίποτα. Δεν θα ξαναπείς τίποτα εσύ. Τα είπε όλα με τον μονόλογό του, εξαιρετικό ταλέντο. Λοιπόν, εσύ είσαι καλή. Η πρόεδρος της Επιτροπής, δεν είστε? Πείτε μας λοιπόν, περάσαμε νέιου? Άσε τα ίσως και μίλα καθαρά, Καρχαρία. Θα μιλήσω εάν πετάξετε αυτό εδώ το χαρτί στον κάλαθο των Αχρήστων. Θα το ξανασκεφτώ. Σου δίνω το λόγο μου, φέστε θέτω. Καλά σας λέει η Μουτζούρα, καλέ. Δεν τη στέλνετε τις παντρίες. Δεν ταιριάζετε, καλέ. Αυτή την προηγούμενη φορά σας άφησε μπουκάλα. Μυαλό μου, κουτσιπιά. Γυναίκα που σε παράτησε μία φορά θα το κάνει σίγουρα και δεύτερη. Εσείς μικρή μου. Με είπε μικρή μου. Την είπατε μικρή μου. Ναι, την είπα. Σε είπε μικρή μου. Τόσο αστείο είναι να θέλω να κάνουμε ένα παιδάκι. Όχι, Αχιλλέα μου, δεν είναι αστείο. Απλά αποκλείεται να είμαι έγκυος. Πώς είσαι τόσο σίγουρα αφού έχεις όλα τα συμπτώματα? Ρε Σιφώτη, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Εγώ δεν υπνοβατούσα ποτέ. Καλά, μωρή, μη στεναχωριέσαι. Μπορεί να έτυχε. Μπορεί να σε κόλλησε ο Ζαχαρίας υπνοβασία. Ρε, λες να είναι απολυτικό. Όχι, ρε, πλάκα σου κάνω. Ω, καλά, θα πάει για τσουνάμι. Και δεν έχω μπρέλα εδώ. Τώρα θα κάνω, πώς θα γυρίσω σπίτι? Πάμε σπίτι μου. Τι είπες, θα κάνω σπίτι σου? Πάμε ρε παιδάκι, μετά δεν βρέχει πάρα πολύ, πάμε. Ρε. Κάτσε να μην τα λέει ένα ταξί. Να περάσω.